Μύρισε. Το βάλω και βλέπω την ίδια μυρωδιά. Ψόφιο. Όχι μόνο δεν μπορούν να το πιούν, αλλά δεν μπορούν να κάνουν ούτε μπάνιο και με τη δυσοσμία να είναι έντονοι στα σπίτια τους. Αυτό δηλώνουν δημότες σε γειτονιά στο Καρτερό, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι το νερό είναι βρώμικο. Το νερό τώρα για 10 μέρες δεν πίνεται, δεν μπορούμε να κάνουμε ένα μπάνιο. Έχουν βρωμίσει οι δεξαμενές μας. Μας είπανε ότι έχει πέσει, λέει, πολύ χλώριο, γι' αυτό μυρίζει. Αλλά και να τρέξει πάλι το νερό, πάλι και το σημερινό νερό δεν μυρίζει. Βρωμάει, δεν πίνει. Να έρθει ο ίδιος ο δήμαρχος εδώ να πιει και να κάνει και μπάνιο. Από αυτό το νερό, για να διαπιστώσει τι μυρίζει και τι υπάρχει μέσα. Αν είναι απόβλητα ή αν είναι χλωρίνη. Υποτιμούν την νοημοσύνη μας αυτοί οι άνθρωποι. Ότι είναι χλώριο. Ξέρουμε ποιο είναι το χλώριο και ποιο είναι το απόβλητο. Δημότες μας δείχνουν το καφετή χρώμα που παρουσίαζε το πόσμο νερό πριν από λίγες μέρες, όπως και τη σημερινή εικόνα του βασικού αγαθού, με τους ίδιους να ξεσπούν στο τηλεοπτικό φακό. Κοιτάξτε μέσα, κοιτάξτε. Πάρε κοντινό εδώ μέσα να δείτε τι γίνεται. Δηλαδή αυτά που με συγχωρείς κάναμε τώρα τα πίνουμε. Έτσι είναι. Να τα πείτε όπως τα λέω. Εχθές που βάλανε τόνους του χλώριο μέσα, πότε σε έχει πει ξαδέρφη, και την άλλη μέρα τα λουλούδια είχαν μαραθεί. Πήγα και κάμα μπάνιο. Πριν αρχίσει να μυρίζει, πάω στο πεθερού μου, στο κοκκίνι που κάθεται και μου λέει: μα τι, σε βόθρο έπεσες, πώς μυρίζεις έτσι. Μα και εγώ το αισθάθηκα, ρε παιδί. Εδώ και 10 μέρες αγοράζουν, όπως λένε, εμφιαλωμένο νερό για τις βασικές τους ανάγκες και καλούν τους αρμόδιους να δώσουν άμεσα λύση. Έχουν βρωμίσει τις εξαμηνές μας. Δεν μπορούμε να μαγειρεύσουμε. Κάνουμε μπάνιο με εμφιαλωμένο νερό. Δεν μπορούμε να. Ούτε, μόνο για την τουαλέτα κάνει. Για τίποτα άλλο δεν κάνει το νερό αυτό. Και πάλι βρωμάει το σπίτι μας μέσα. Με το που τραβάς το καζανάκι, βρωμάει το σπίτι μέσα. Μαθαίνω λοιπόν εγώ χθες από κάποιον ότι συνδέσανε το κεντρικό δίκτυο από πέρα, να πάει εδώ πέρα που έρχεται το νερό, με τα λύματα. Κατά λάθος, λέει, έγινε αυτό. Από την πλευρά μας επικοινωνήσαμε με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΧ, ο οποίος μας δήλωσε ότι το ζήτημα αφορά τη ΔΕΙΑΗ, η οποία ιδρεύει την επίμαχη περιοχή. Ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ ενημερώθηκε για το πρόβλημα, με τον ίδιο να αποκλείει μέχρι στιγμής το ενδεχόμενο να υπήρξε κάποια βλάβη στο δίκτυο της επιχείρησης, η οποία να ευθύνεται για την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή. Πληρώνω μόνο τους λογαριασμούς και τα αυτά του Δήμου, δηλαδή τα παραπάνω, και να μην έχουμε νερό να πίνουμε. Αυτό είναι το πρώτο νερό που έτρεχε που βρωμούσε προχτές. Και το βάλαμε επίτηδες εκεί και ήρθαν οι δυο που ήρθαν από το Δήμο και τους το δείξαμε, λέει, δεν μυρίζει, λέει, αυτό πίνεται το νερό, είναι γάργαρο νερό και πίνεται. Ποιος του λέω, αφού πίνεται. Τι είπε. Τίποτα, πήρανε τον δρόμο και φύγανε. Εγώ, επειδή έχω δουλέψει βιολογικό, ξέρω ότι το νερό αυτό που έχω στο μπουκάλι μυρίζει ηλεκτρολίτη. Ο Γιώργος Βουρεξάκης έδωσε εντολή σε συνεργείο να βρεθεί στο επίμαχο σημείο προκειμένου να καταγράψει η κατάσταση, όπως και να ληφθούν δείγματα νερού με φόντο την έντονη ανησυχία των πολιτών.